Το έχετε νιώσει το κυνήγι όλοι, η πιο πολύ δική μου. Σε όλες τις φάσεις. Με ένα καθεστώς να κυνηγάει αλότερη και συνεχώς όλη την Ελλήνο συνέλευση. Άρα καταλαβαίνετε τη δύναμή μας και το φόβο μας. Και τώρα που αυτοί νιώθουν το φόβο μας και δει το δικό μου, εσείς φοβάστε. Τι να φοβηθείτε, κυρία. Τι, μην χάσετε τη δουλειά σας, χαμένες τις έχετε όλες. Μην χάσετε το δανειό σας, πτωχεύσατε ήδη και πόσες φορές η Ελλάδα. Μην χάσετε τι. Τι είναι αυτό που μπορείτε να χάσετε και φοβάστε. Τη ζωή σας. Κανείς δεν θα χάσει τίποτα αν σταματήσετε να φοβάστε. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Εάν εγώ φοβόμουν οτιδήποτε, θα ήμουν εδώ μαζί σας τόσα χρόνια. Με τόσο πίεση που μου κάναν, λες δά και έκανα και τίποτα άλλο. Σας είπα απλά για τον τεράστιο πλούτο και ήρθα εδώ για να μην πτωχεύσει η χώρα μας που ακόμα στους ισολογισμούς υπάρχουν κατατεθειμένα τα χρήματα. Και τελικά, μωρέ, πέσατε όλοι απάνω. Φυσικά όλη η Ελλάδα στήριζε τον Αρτέμις τώρα και ξέρει καλά. Ακόμα και ένα μυαλό το οποίο δεν έχει αντιληπτικές μεγάλες ικανότητες καταλαβαίνει την αλήθεια. Αλλά φόβος